Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 13 Ιουλίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άρτσα Ανελθράκης. Ενέργεια, μεταφορές, δίκτυα και τουρισμό αφορούν οι συμφωνίες που υπέγραψαν Ελλάδα και Σερβία στο πλαίσιο του πρώτου ανώτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την τοποθέτησή του, υπογράμμισε την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της περιοχής. Και έχει σημασία τόσο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όσο όμως και για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουμε ως χώρες που επιδιώκουμε από κοινού την σταθερότητα και τη συνεργασία στα Βαλκάνια, στην ευρύτερη περιοχή μας. Για τον κίνδυνο από την αυξανόμενη επιρροή τρίτων χωρών στα Βαλκάνια ή για την έκταση και δυναμική των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος τόσο στο τράφικινγκ όσο και στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Σε αυτή την περίοδο, λοιπόν, δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξεχνάμε τα πιο σημαντικά μας θεσμικά εργαλεία ή να βλέπουμε την περιοχή μας κοντόφθαλμα. Χρειάζονται συνέργειες, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται η προσπάθεια να κινούμε από μια κοινή αφετηρία και βάση, τουλάχιστον όσοι μπορούμε και όσοι θέλουμε να εργαστούμε για την συνανάπτυξη, για την σταθερότητα, για την προοπτική της ειρήνης και του διαλόγου και της συνεργασίας στην περιοχή. Και βεβαίως θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί σημαντικό αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και είναι ευτυχής η συγκυρία που η σημερινή μας συνάντηση συμπίπτει με μια επίσκεψη του Πρόεδρου Γιούγκερ στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε σε λίγο. Αυτή την ευημερία. Αυτό του κάζανε. Και έχει αποδειχθεί. Βούτσι στη Γουβόρη, με σέγγι κοίτη στη Βουλγαρία. Όποιος έρχεται στη Βουλγαρία, το λέει. Όποιος πάει στη Σλοβενία, στη Χαρβάτια, ράζδικα. Στη Σλοβενία, στην Κροατία, θα δει την διαφορά που υπάρχει μεταξύ και η Ελλάδα βέβαια στο παλιό μέλος της Ευρωπαϊκής. Βλέπουμε πόσο τεράστια είναι αυτή η διαφορά μεταξύ των χωρών που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι να υπάρχει λοιπόν η προοπτική, να υπάρχει ελπίδα στον κόσμο, ούτως ώστε να μην εγκαταλείπουν την περιοχή. Видно е, че нашето голямо европейско семейство вече е отчело факта, че Балканите като цяло са действително един нестабилен регион. Не са минали 20 години от войните, сега като че ли всичко е по-спокойно, но далеч съм от мисълта, че това трябва да ни успокоява. Амбициите и на други държави да имат влияние. Нямаме нищо против да ни обичат Балкани, но да имат влияние пряко в политическите системи на държавите Балканите е нещо, което ме притеснява. Την ικανοποίησή του για τις τελευταίες εξελίξεις της οικονομίας στην Ευρωζώνη εκφράζει ο επικεφαλής του ESM Klaus Regling σε συνέντευξή του στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ναι, τα πράγματα πηγαίνουν πραγματικά καλά. Η ευρωκρίση έχει ξεπεραστεί οριστικά και η οικονομία εξελίσσεται παντού καλύτερα το αναμενόμενο. Τέσσερις πρώην χώρες της κρίσης μπορεί να χρηματοδοτούνται πάλι αυτόνομες αγορές και ακόμα και η Ελλάδα ενδέχεται από τα μέσα της επόμενης χρονιάς να ανταπεξέρχεται πάλι χωρίς πρόγραμμα βοήθειας του ESM, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει τους συμφωνηθέντες μεταρρυθμιστικούς όρους. Πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην περιφέρεια των Λυσμένων Κοινωνίων και Θράκης στο υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 για το έτος 2016. Από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η απόφαση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα πλαίσια της πρώτης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο της απόφασης στο ισότοπο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιλέγοντας το εικονίδιο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας.
στο πρόγραμμα Διάβια, στο ισότοπο τη διαχειριστική αρχή τη περιφέρεια, ενώ μπορούν επίση να απευθύνονται και στι διευθύνσει αγροτική, οικονομία και κτηριατρική των περιφερειακών ερωτήτων όπου υπάγονται. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολή ενδοφανού προσφυγή ένσταση κατά την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690-199 κατά τη λόγω απόφαση. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΨΚΕ εντό αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την επομένη τη έκδοση τη απόφαση ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση κάποιο δικαιούχο δεν επιθυμεί πλέον την ένταξή του, πρέπει εντό 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοση τη απόφαση να υποβάλει εν υπόγραφα σχετική αίτηση με ένταξη στα οικεία ΔΑΟΚ, ώστε να μην του καταβληθεί πρώτη δόση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηριατρικής των περιφερειακών ερωτήτων όπου υπάγονται. Τη θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την εξαίρεση των μηχανικών από την υποχρεωτική χρήση POS στις συναλλαγές τους κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους εξέφρασε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης Δημήτρης Λουρίκας. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να προχωρήσει την εξαίρεση των μηχανικών από την υποχρεωτική χρήση POS, αποδομώντας τη λογική της επιβολής αυτού του μέτρου. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι οι εισπράξεις των αμοιβών των μηχανικών γίνονται σχεδόν αποκλειστικά μέσω κατάθεσης τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό. Το ΤΕΕ διαθέτει από το 2007 πληροφοριακό σύστημα υποβολής και υπολογισμού της νόμιμης αμοιβής, το οποίο εκδίδει κωδικούς κατάθεσης των αμοιβών σε επαγγελματικό λογαριασμό και έτσι δεν τίθεται θέμα απόκρυψης φορολογικής ύλης. Επιπλέον, το ύψος των αμοιβών των μηχανικών λόγω της φύσεως της παρεχόμενης εργασίας, η οποία δεν είναι στιγμιά και απαιτεί χρόνο ολοκλήρωση, είναι σχετικά υψηλή ανασυναλλαγή, μέσο όρο 2016 περίπου 600 ευρώ και δεν προσφέρεται για έσπραξη μέσω POS. Το άρθρο 65, παράγραφο 1 του νόμου 4446 του 2016 προβλέπει ότι πρώτον οι δικαιούχοι πληρωμής στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές υποχρεούνται εντός ορισμένης προθεσμίας και ανάλογα με το κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητάς τους να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής του νόμου περιορίζεται στις συναλλαγές με καταναλωτές. Κατά την παροχή των υπηρεσιών, ο μηχανικός έχει σχέση εντολής με τον εντολέα του, δεδομένου ότι πληθώρα νομοθετικών διατάξεων επιβάλλουν υποχρεωτικά την ανάθεση έργου σε μηχανικό για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Ο λήπτης δηλαδή των υπηρεσιών δεν είναι καταναλωτής, γιατί στίχος ο μηχανικός κατά την παροχή των υπηρεσιών δεν είναι προμηθευτής. Δεδομένου ότι ήδη προβλέπεται από την νομοθεσία η υποχρεωτική πληρωμή των επαγγελματικών συναλλαγών άνω των 500 ευρώ, όριο μικρότερο του μέσου ύψους αμοιβής μηχανικού μέσω τραπεζικών προϊόντων, κατάθεση λογαριασμού, ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά, πληρωμή με χρεωστική επιστοτική κάρτα, η ανωτέρωνα αναφορά για υποχρεωτική χρήση POS για την εκτέλεση συναλλαγής παραβιάζει το δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας μεταξύ των μερών μηχανικός εντολές, καθώς προωθεί ως μειόφιλη τη χρήση ενός τραπεζικού προϊόντος σε βάρος των άλλων, παρά το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι τράπεζες παρέχουν ευνοϊκότερη τιμολόγηση στους επαγγελματίες μηχανικούς για τη χρήση επαγγελματικών λογαριασμών, με αποτέλεσμα τη μικρότερη επιβάρηση τόσο του μηχανικού όσο και του εντολέα του. Επίσης, η επιβολή πρόσθετου κόστου στις συναλλαγές των μηχανικών με τους εντολείς τους, το οποίο θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν τελευταίως, έχει ως συνέπεια δικαιολόγητη πρόσθετη οικονομική επιβάρηση και δυσκολία της πρόσβασης σε μηχανικό για τους πολίτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα και την ασφάλεια των έργων και των κατασκευών. Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόσθετο κόστος λόγω της χρήσης POS δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελές μέγεθος, αλλά θρηστικός με όλες τις υπόλοιπες χρηματικές επιβαρύσεις που έχουν επομιστεί τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες πολίτες. Τέλος, η διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική και επαγγελματική κρίση έχει ως αποτέλεσμα το πάγωμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του μηχανικού. Η υποχρεωτική επιβολή του κόστους αγοράς ή μίσθωση τερματικού μηχανήματος POS σε μηχανικούς που εκ των πραγμάτων δεν θα το χρησιμοποιήσουν είναι προδήλωση δυσανάλογη και αδικαιολόγητα επαχθής. Μετά από όλα αυτά, γεννάται το ερώτημα: γιατί λοιπόν υποχρεωτικά POS για τους μηχανικούς, μήπως γιατί πάλι ποτέ κρατήσει PERTS, ΜΕΔΕ και ΕΜΠ πρέπει να γίνουν πλέον πόροι υπέρ των τραπεζών, καταλήγει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης Δημήτρης Λουρίκας. Σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Καλεσμένος εδώ στο ειδικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Θράκης είναι ο Γιώργος Χρυσοστόμου, ένας από τους δύο ηθοποιούς της θεατρικής παράστασης στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πέτρες στις τσέπες του. Κύριε Χρυσοστόμου, να σας καλωσορίσω καταρχήν. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο κ. Παπαδημήτρου δεν μπόρεσε να έρθει. Επίσης υποχρώσεις. Έχουμε μοιραστεί τις δουλειές. Τιμή μας που ήρθατε εδώ πέρα. Τιμή δικιά μου. Καταρχήν, να μας πείτε για την παράσταση που ανεβάζεται στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο αυτή την ώρα, Πέτρες στις τσέπες του. Ένα βραβευμένο έργο. Ποια είναι η υπόθεση του έργου και ποια μηνύματα στέλνει κατά. Okay, λοιπόν, βρισκόμαστε στην Ιρλανδία, σε ένα χωριό. Εκεί γνωρίζονται δύο τύποι, οι κεντρικοί ήρωες, ας πούμε, της υπόθεσης, όπου έχουν πάει να συμμετέχουν για λεφτά στα γυρίσματα μιας
υπερπαραγωγής του Hollywood που γυρίζεται σε αυτό το χωριό και το οποίο το Hollywood εκμεταλλεύεται για να το παρατήσει μετά και να το αφήσει στην ερημιά του. Αυτοί οι δύο ήρωες γνωρίζονται εκεί και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μπουν μέσα στο σύστημα για να γίνουν μεγάλα ονόματα και να φύγουν από το χωριό. Γνωρίζουν τους βοηθούς, τους στάρ, προσπαθούν να μπουν. Ο θάνατος ενός φίλου τους που έβαλε πέτρες στις τσέπες του και μπήκε στο νερό, τους επαναφέρει βία στην πραγματικότητα. Και μετά βλέπουμε μία πάλι του χωριού να θέλει να κυδέψει το παιδί ενάντια στην, ας πούμε, δυτική, καπιταλιστική, χολιγουδιανή παραγωγή που δεν την νοιάζει τίποτα και θέλει απλά να μην χάσει άλλα λεφτά, οπότε να συνεχιστούν τα γυρίσματα. Και στο τέλος έχει ένα πολύ ωραίο τέλος όπου αυτοί οι δύο αποφασίζουν να ανεξαρτητοποιηθούν από αυτό το κλειό και να γράψουν μια ταινία μόνοι τους. Στη σύγχρονη εποχή, κύριε Χριστό μου, ποια μηνύματα στέλνουν? Ο καθένας μπορεί να προβάλλει και να δει ό,τι θέλει. Το έργο από μόνο του, εάν το διαβάσει κάποιος, όπως και εγώ με το Μάγκετο το διαβάσαμε, είπαμε δεν είχε τίποτα να πει. Μετά, όταν άρχισε να ανεβαίνει και να βλέπουμε τον κόσμο να αντιδράει, ο καθένας κουμπώνει και συνδέεται σε διαφορετικό σημείο της παράστασης. Για μένα, το σημαντικό είναι ότι όλοι θέλουμε κάποιον απ' έξω τεράστιο, μεγάλο και φραγκάτο τύπο, ας το πούμε έτσι, να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση χωρίς εμείς να κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια. Αυτό είναι το ένα σημείο που εγώ συνδέομαι με το έργο. Και το δεύτερο είναι ότι η ψευδαίσθηση είναι μια φούσκα εν τέλει. Ό,τι είναι για τον καθένα ψευδαίσθηση. Και ότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και ότι ο θάνατος είναι θάνατος. Και τέλος δεν έχει δηλαδή άλλη αλήθεια. Αυτό λέει το έργο. Είναι, όπως λέει και η συγγραφέα, είναι μια τραγωδία στην οποία γελάς πάρα πολύ. Αυτό είναι η αλήθεια. Και θα το δείτε και στο θέατρο. Πόσο κοντά ή μακριά είναι η τραγωδία, το δράμα που λέμε από την κωμωδία? Καθόλου για μας. Και εκεί συμφωνήσαμε με τον Μάκη. Συμφωνούμε ότι όπως σε μια κηδεία μας πιάνουν νευρικά γέλια και σε ένα γάμο τα κλάματα και όπως αν μη κακό κάποιος παππούλης πέσει από τις σκάλες αστεία θα γελάσουμε, αλλά είναι μια τραγική στιγμή. Είναι μια φυσική αντίδραση του ανθρώπου να εμπλέκει την τραγωδία με την κωμωδία. Στην αρχαία τραγωδία, σε μεταφράσεις πιο σύγχρονες, έχουμε διαπιστώσει ότι έχει πολύ αστείες ατάκες, ειδικά σε αγώνες που κάνουν οι δύο ήρωες όταν μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Και αυτό το κάνανε και πολύ αισθητοδός και σοφά οι συγγραφείς, έτσι ώστε να αποφορτίζεται το πράγμα και να σκληραίνει ακόμα πιο μετά και μετά να αποφορτίζεται, γιατί όταν πηγαίνεις φουλ τον γκάζι, κάποια στιγμή δεν αντέχει ο θεατής. Είμαστε, κύριε Χριστό μου, μαζί με τον Μάκη του Παπαδημητρίου, αλλάζετε πολλούς ρόλους μέσα στην παράσταση. Πόσο δύσκολο για έναν ηθοποιό είναι αυτό? Θα σας πω. Μας βλέπουν καμιά φορά και μας λένε: πω, παιδιά, πώς το κάνατε αυτό? αν πει ένας μόνος του ένα ανέκδοτο, λέει, ας πούμε, μπαίνει η Ξανθιά και λέει αυτό, και μετά μπαίνει ο άλλος και λέει αυτό. Σε εμάς είναι δύο άτομα με πιο πολλά πρόσωπα στο ανέκδοτο και με πιο πολλή ώρα. Δηλαδή, με αρκετή πρόβα. Ουσιαστικά το δύσκολο ήταν να μάθουμε τα λόγια. Εγώ δηλαδή δυσκολεύτηκα πολύ. Αλλά μετά είναι σαν να λες και μπήκε μετά η Ξανθιά και είπε αυτό και μετά μπήκε ένας κουτσός και είπε εκείνο. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι από την αφήγηση που λέμε σε μια παρέα. Απλά εμείς βάλαμε και μουσική, βάλαμε και φώτα. Το δύσκολο είναι να εμπλέκεσαι συναισθηματικά με τον κάθε χαρακτήρα γιατί μετά θα πας στο τρελάδικο. Όταν απλά λες την ιστορία του και δεν είσαι εσύ, είναι πιο απαλό και για τους από κάτω και για τους από πάνω. Όσον αφορά τα σκηνικά, διαφορετικά στην Αθήνα είναι τα ναι. Πιο απλά στην θεατρική παράσταση, επιλέχτηκαν επί τούτου. Στην Αθήνα το θέατρο μας οδήγησε σε μια μετοπική αντιμετώπιση με το κοινό. Δηλαδή οι θεατές ήταν μόνο μπρος. Οπότε κάναμε τα σκηνικά σαν να είναι ένα ζωγραφιστό με μαύρο μαρκαδόρο. Ήταν όλο ζωγραφισμένο το σκηνικό, σαν ένα παιδί να ζωγράφισε πρόχειρα μια ιστορία. Όπου γυρνάνε οι σελίδες και βλέπουμε παρακάτω. Αυτό στους εξωτερικούς χώρους, επειδή τα θέατρα δεν είναι ίδια στην περιοδία, δεν θα λειτουργούσε. Γιατί κάποια είναι αμφιθεατρικά, έπρεπε να λάβουμε υπόψη και τους πλαϊνούς. Οπότε κάναμε ένα σκηνικό όπως είναι στο κείμενο υπαίθρου, με στάχια, δέντρα, λάμπες δρόμου, μια καντίνα, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρεται και να μπορούμε να λέμε την ιστορία
Αλλάξαμε και τα κουστούμια, θέλω να πω. Ο χώρος ήταν πάντα πολύ σημαντικός. Οπότε δεν θέλαμε να πούμε εμείς θα το παίξουμε και αν δεν βρείτε άκρη. Προσαρμοστήκαμε με το κοινό, τα θέατρα, μελετήσαμε ποια θέατρα είναι έτσι, ποια θέατρα είναι αλλιώς, για να βρούμε μια μέση λύση. Μάλιστα, κύριε Σωστόμου, αν και ο Μάκης Παπαδημητρίου λείπει για να μας απαντήσει, τηλεόραση ή θέατρο. Αφού και οι δύο περάσετε από την τηλεόραση σε αρκετές πετυχημένες. Θα σας πω, θα μιλήσω για μένα, για τον Μάκη δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε και σε αυτό. Δεν προτιμάμε κάτι. Έρχεται το ένα μετά το άλλο. Σε βλέπει κάποιος στο θέατρο, σου λέει έχω κάτι στην τηλεόραση. Σε βλέπει κάποιος στην τηλεόραση, σου λέει έχω κάτι στο θέατρο. Για μας είναι δουλειά. Είναι σαν να λες ένα αθλητή 100 μέτρα ή 200. Δεν σου πει, αθλητισμός θα σου πει. Από εκεί και πέρα, οι εποχές είναι τέτοιες που δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέγουμε. Εγώ θα κάνω μόνο θέατρο. Δεν θα ζήσεις έτσι. Οπότε, όσο υπάρχει δουλειά, εναλλάσσεται το πράγμα. Και δεν είναι κανένα υποδέστερο κανενός. Πολλοί θεατρικοί σκηνοθέτες που έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα ως επιτοπλίστων κατηγορούν την τηλεόραση για ευτελισμό της δουλειάς. Αλλά εμένα η γνώμη μου είναι ότι δεν ξέρουν να κάνουν τηλεόραση οι ίδιοι και γι' αυτό κατηγορούν τους υπόλοιπους. Παρ' όλα αυτά είναι δουλειά. Ιστορία λες στην τηλεόραση, ρόλο παίζεις εδώ, ρόλο παίζεις εκεί. Γράφει κάποιο κείμενο, έγραψε κάποιο κείμενο, απλά υπάρχει μια κάμερα ενδιάμεσα. Στο τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε αρκετές νέες ελληνικές παραγωγές, ποιοτικές θα λέγαμε, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Πού οφείλεται αυτό? Εξελίσσεται ο κόσμος, εξελίσσεται το χιούμορ, θέλω να πω. Σε μια... Και σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Ναι, αυτό πάει μαζί με την εποχή. Έτσι. Θέλω να πω, αν πούμε τώρα ένα ανέκδοτο για τον Τωτό, δεν θα γελάσουν πολύ. Το χιούμορ εξελίσσεται, το πάει παρακάτω. Άρα είναι όπως θα βλέπουμε μια επανάληψη ενός σύριαλ, θα το δούμε με νοσταλγία, μελαγχολικά. Και ίσως ξαναγελάσουμε σε κάποια σημεία. Δεν είναι αυτό το πρώτο. Απλά δεν μπορείς να γελάσεις με κάτι που γράφτηκε το 86, σαν να είναι πρώτη φορά. Οπότε τώρα έχει ανέβει η ποιότητα της εικόνας, υπάρχει το high definition. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Πολλές ξένες σειρές βάλουν τις ελληνικές. Τα survivor επίσης. Οπότε κύκλος είναι βέβαια και γυρίζει και κλείνει και ξανανοίγει ένας άλλος. Μάλιστα. Κύριε Χρυσοστόμου, τελειώνοντας, θα ήθελα ένα μήνυμα να στείλετε στους τηλεθέατες που μας παρακολουθούν. Πρώτα απ' όλα υγεία. Αυτό έχω να πω εγώ, γιατί έχουν τα ματάκια μου πολλά. Και λίγη πίστη σε ό,τι πιστεύει ο καθένας και από εκεί και πέρα να μην υπάρχει τρόμος, γιατί το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνει η τηλεόραση στην κακή της βερσιόν είναι να τρομάζει τον κόσμο. Ενώ η αλήθεια βρίσκεται αλλού. Κύριε Χρυσοστόμου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες σε ό,τι και να είστε καλά και σε εσάς, καλή δύναμη. Τις ηλεκτρονικές πληρωμές των φόρων επιστρατεύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο να εξοικονομήσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ από τις προμήθειες που πληρώνει στις τράπεζες. Με απόφαση που υπέγραψε εντός της ημέρας ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πετσιλής, και θα τεθεί σε ισχύ τις επόμενες μέρες, όσοι φορολογούμενοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά τις υποχρεώσεις τους στο κισέ των τραπεζών, θα είναι αναγκασμένοι να επιβαρυνθούν οι ίδιοι με τη σχετική προμήθεια συναλλαγής. Από το νέο αυτό καθεστώς θα εξαιρούνται μόνο οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, οι ανάπηροι, όσοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και αυτοί μόνο για πληρωμές των δόσεων φόρου εισοδήματος και του έμφυα. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrace, ο νέος αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θρακών Κομωτινής, ο Γιάννης Ζερνικούδης. Κύριε Ζερνικούδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Δοδοκώση. Ο Συλλόγος Θρακών συμμετείχε σε Διεθνέ Φεστιβάλ Φορού. Πού έγινε καταρχήν, πότε και τι περιέλαμβαν? Στο 11ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, στον Μπρασόφ της Ρουμανίας. Ένα φεστιβάλ το οποίο συνεχίζει 11η χρονιά. Και συμμετείχαν χώρες από τη Σερβία, τη Βοσνία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, από τη Ρουμανία, από τη Βουλγαρία, από την Πολωνία και από την Ελλάδα. Εκπρόσωπος ήταν ο Σύλλογος Θρακών Κομωτινής και θα έλεγα με απόλυτη επιτυχία. Ο καθένας έδειξε φυσικά την παράδοση του. Βεβαίως. Παραμένει ζωντανή. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για ένα σύλλογο να συμμετέχει σε τέτοιου είδους φεστιβάλ, διότι δείχνει και τη δυναμική του συλλόγου και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιου είδους φεστιβάλ, τα οποία έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Στέλνουμε υλικό πριν από πολύ καιρό, εγκρίνεται η συμμετοχή μας και ουσιαστικά είμαστε ένα μικρό δείγμα όχι μόνο της περιοχής μας, εδώ της Κομωτινής και της Ροδόπης, αλλά γενικότερα και της Ελλάδας. Είμαστε μια μικρή αντιπροσωπεία ολόκληρη της Ελλάδας στο φεστιβάλ αυτό. Ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ υπό την αιγίδα του Δήμου του Μπρασόφ. Μας υποδέχθηκε ο Δήμαρχος εκεί της περιοχής και ο διευθυντής του φεστιβάλ.
δείξαν οι άνθρωποι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν και άριστες σχέσεις φυσικά με το ελληνικό στοιχείο, επισκέπτονται εδώ και τουριστικά την περιοχή μας, αλλά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να ευχαριστήσουν όλες τις αποστολές. Ήμασταν από την αρχή του φεστιβάλ μέχρι το τέλος όλες οι αποστολές μαζί. Είχαμε... Με τι δυναμικό συμμετείχε στους Λογοστρακών? Έτσι ακριβώς. Η αποστολή ήταν 36 ατόμων, αυτοί μας εγκρίνανε από εκεί. Οι περισσότεροι ήταν χορευτές, είχαμε τρεις μουσικούς και κάποιους λίγους συνοδούς για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση. Τέσσερις παραστάσεις, δύο σε γειτονικές πόλεις, η μία στο Μπραν Κάστρο, το φημισμένο, το Κάστρο του Δράκουλα. Και είχαμε τη χαρά εκεί μετά την μικρή παράσταση να είναι ο ιδιοκτήτης του κάστρου, ο οποίος εμφανίζεται για λίγες φορές, λέει, το χρόνο εκεί. Είχε τα γενέθλιά του και έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος, έκανε παρέμβαση η γυναίκα του από τις στρατιώτικες φορεσιές που φορούσαν οι γυναίκες μας. Έγινε και ξενάγηση εκεί. Βεβαίως, ξενάγηση και γενικότερα προσπαθήσαν οι άνθρωποι να ξεναγήσουν σε όλα αυτά τα μέρη. Και την τελευταία μέρα, μετά από μια εντυπωσιακή παρέλαση στον παραδοσιακό πεζόδρομο εκεί του Μπρασόφ, ήταν η τελευταία μας παράσταση με όλες τις χορευτικές ομάδες. Και θέλω να τονίσω ότι και την παρουσία εκείνη την ημέρα του ελληνικού στοιχείου. Υπάρχει ελληνική κοινότητα στον Μπρασόφ, με αρκετούς Έλληνες στην δυναμική του συλλόγου, οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με τον πολιτισμό, με την παράδοση, με τα προβλήματα που έχουν. Υπάρχει εκκλησία ελληνική, φυσικά και οι περισσότεροι Ρουμάνοι είναι Ορθόδοξοι, οι οποίοι βρίσκονται τις ημέρες και τις ώρες που μπορούν. Και γνωριστήκαμε με την πρόεδρο του συλλόγου που ήρθε να μας γνωρίσει. Και υπάρχει και σχέση και με την Κομωτινή. Υπάρχει ένα πρόγραμμα συνεργασίας με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Κομωτινής, της Τράκης, για την διενέργεια σεμιναρίων ελληνικής γλώσσας από το Σεπτέμβριο, για να γνωρίσουν καλύτερα την ελληνική γλώσσα αυτοί που διδάσκουν στα σχολεία, στους συλλόγους και γενικότερα στη δράση. Ήταν ένα έντονο τετραήμερο, με πολύ ωραίες εικόνες, με πολύ ωραίες παρουσίες. Και με ιδιαίτερη χαρά για εμάς, για το Σύλλογο Θρακών, που εκπροσωπήσαμε την πόλη μας. Κύριε Γενικούδη, τι ακολουθεί από εδώ και πέρα για το Σύλλογο Θρακών? Δεν σταματάμε, και εδώ θέλω να πω ότι ο Σύλλογος έχει μία δύναμη και μία δυναμική τέτοια, ούτως ώστε έχει και βάθος και μεγάλη ποσότητα και αριθμό χορευτών, τέτοια ούτως ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε όλα τα καλέσματα. Έτσι το Σάββατο είμαστε στη Νέα Σάντα καλεσμένοι, από τον παλιό μου τον δάσκαλο τον Βασίλη τον Σερμπέζη και για το Σαρακατσάνικο Αντάμωμα, αλλά για να βάλουμε και ένα θρακιώτικο στοιχείο. Και την άλλη εβδομάδα, 18, 19, 20, ταξιδεύουμε για την Άουσα, για εκδηλώσεις του προφήτη Ηλίας του Αρκοχώρη της Άουσας, σε ένα ορεινό χωριό 10 λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσω, έτσι που μου δίνεται ο χώρος εδώ από την τηλεόραση, όλους τους χορευτές και τα μέλη του συλλόγου, διότι είναι ερασιτέχνες χορευτές με τις δουλειές τους και σε δύσκολους καιρούς έτσι όπου βιώνουμε. Καθημερινές μέρες για να μπορούν να φεύγουν από τις εργασίες τους ή να συνδυάζουν την άδειά τους χορεύοντας και εκπροσωπώντας την πόλη μας, είναι έτσι, δείχνουν τη μεγάλη αγάπη και το ενδιαφέρον για το Σύλλογο, για την παράδοση αλλά και για την πόλη μας. Και ένας δραστήριος Σύλλογος, Σύλλογος Τραγών, κύριε Τζερνικούδη, ο οποίος δείχνει πάντα και το κοινωνικό του πρόσωπο. Βεβαίως. Πάντοτε προσπαθούμε να είμαστε έτσι αρρωγοί σε όλες αυτές τις προσπάθειες τις οποίες γίνονται, και αυτό το πρόσωπο θέλω έτσι. Φτάνοντας σχεδόν προς το τέλος της συζήτησης μου, φαντάζομαι ότι μου είπε και ο διευθυντής του φεστιβάλ στον Μπρασόφ, όταν κάναμε το αποχαιρετιστήριο γκαλά με όλους τους συλλόγους, φεύγοντας ανταλλάξαμε κάποια δώρα και κάποιες ευχές και μια σύντομη συνομιλία για όλα αυτά, και μου είπε ότι, και ένιωσα ιδιαίτερα συγκινημένος, ότι μου έδωσε συγχαρητήρια για το ήθος, για τη συμπεριφορά των χορευτών του συλλόγου, για την άψογη συνεργασία με τους διοργανωτές και την τεράστια χορευτική επιτυχία την οποία άρεσε σε όλους τους διοργανωτές. Και μάλιστα μου είπε ότι φέτος δεν είναι εφικτό, δηλαδή για του χρόνου, αλλά μέσα στις επόμενες χρονιές προγραμματίζουν να μας ξανακαλέσουν, που σημαίνει ότι μείνανε ενθουσιασμένοι από την παρουσία μας και από την χορευτική ικανότητα του συλλόγου μας. Και να φανταστώ ότι η νέα αγωνιστική περίοδος, για να χρησιμοποιήσω αθλητικό όρο, ξεκινάει για το Σύλλογο Δρακών από τέλη Αυγούστου και μετά, με νέα δυναμική. Έτσι, θα προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά σε όλες τις εκδηλώσεις εδώ του νομού μας, στις συναντήσεις, στα πανηγύρια, στους χορούς. Και εμείς ξεκινάμε δυναμικά από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε η προετοιμασία μας αρχίζει έτσι, με ποδοσφαιρικούς όρους, από τα τέλη Αυγούστου. Μάλιστα. Κ.
Κύριε Ζερβικούδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Δυναμικά σε σχέση με τις ομάδες του Εύρου φαίνεται ότι κινείται η ΑΕΚ Κομωτινής στην Α2 ανδρών του βόλεϊ. Συγκεκριμένα μετά την ανακοίνωση του νέου προπονητή Ηλία Κρεούζη, έκλεισε και τους ευρύτες Σταύρο Αρχοντούδη και Βασίλη Στοϊλούδη. Νέο διπλό μεταγραφικό χτύπημα από το τμήμα βόλεϊ της ΑΕΚ Κομωτινής που συμμετέχει και φέτος στην Α2 ανδρών του βόλεϊ. Δυναμικά σε σχέση με τις άλλες ομάδες του Εύρου, την Οριστιάδα, τον Άθλο Οριστιάδας και τη Γεια Αλεξανδρούπολης, όπου υπάρχει νεμία, φαίνεται ότι κινείται η ΑΕΚ Κομωτινής. Έτσι, μετά την ανακοίνωση του νέου προπονητή Ηλία Κρεούζη στη θέση του Ανέστη Γιανακόπουλου, η διοίκηση της ΑΕΚ Κομωτινής ανακοίνωσε τους ευρύτες Σταύρο Αρχοντούδη και τον Βασίλη Στοϊλούδη. Ωστόσο, αν και πολύ νωρίς, ο έφορος ΑΕΚ Κομωτινής Τάσος Πετρίδης θα έχει βρει με τους νεαρούς φοιτητές και ακραίος Αλέξανδρο Παπαδάκη από την Παλίνη και τον Ε. Παπαδάκο από τη Νέα Μάκρη. Ωστόσο, αν και ήταν στη Κομωτινή, δεν μπορούσε να αγωνιστεί στην ομάδα λόγω κάποιου τραυματισμού. Ωστόσο, στην ομάδα δεν θα βρίσκονται τη νέα χρονιά οι Φάκας και Παπαϊωάννου που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Τελευταία νέα της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.